Κύριε Χατζηανδρέου, καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία. Εύχομαι και καλή δύναμη. Ευχαριστώ κύριε Αλιμπέρτη. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές του σταθμού μας. Καλή δύναμη χθες κουράγιο για τη νέα περίοδο που ξεκινάει. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία όλη της κατάθεσης του ψηφοδελτίου σας. Δεν γνωρίζαμε πολλά πρόσωπα από αυτό. Γνωρίζαμε κάποια, εν πάση περιπτώσει. Πώς θα το χαρακτηρίζατε το ψηφοδελτίο σας? Χωρίς να φαίνεται μια έκφραση την οποία την επαναλαμβάνουμε, είναι στην πραγματικότητα ένα ψηφοδέλτιο μεγάλης, θα έλεγα, δημοτικής νίκης. Mm-hmm. Είναι μια νίκη που θα είναι αφιερωμένη στο λαό της Νάξου και στο λαό των δημοτών των Μικρών Κυκλάδων. Mm-hmm. Είναι πραγματικά όλος ο κόσμος αυτός που αγκάλιασε το ψηφοδέλτιό μας έχει ένα και μοναδικό σκοπό: να αλλάξει την πορεία αυτών των νησιών και να οδηγήσουν τα πράγματα σε ένα καλύτερο μέλλον. Σε ένα μέλλον που θα είναι καλύτερο και για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Κύριε Χατζηανδρέου, έχετε το ψηφοδέλτιο με το μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων. 203 υποψήφοι και εσείς ένας 204 άτομα λοιπόν. 204 ονόματα μέσα σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Πώς τα καταφέρατε έτσι? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτεί. Ο κόσμος μας αγκάλιασε, ο κόσμος αυτό δείχνει, ο κόσμος μας αγκάλιασε γιατί ελπίζει σε μας σε μία αλλαγή, αυτό που λέμε και στον τίτλο του ψηφοδελτίου μας, ναι. Μία δυναμική αλλαγή. Αυτή η αλλαγή που προσδοκά ο λαός της Νάξου και όλων των άλλων νησιών για να βελτιωθούν τα πράγματα για την καθημερινότητά του αφενός και αφετέρου, για να δει να προγραμματίζονται κάποια σοβαρά και μεγάλα έργα για τα νησιά μας. Mm-hmm. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, ο κόσμος όλος αυτός αγκάλιασε το ψηφοδέλτιο. Εάν ήμουν εγώ εν ενεργεία δήμαρχος, τα πράγματα ήταν, το ψηφοδέλτιο θα είχε 250 υποψηφίους, αν ήμουν εν ενεργεία δήμαρχος. Αυτό είμαι τώρα είναι αιχμή για τον κύριο Δημήτρη Λιανό, ο οποίος έχει δύο άτομα. Ευθεία, όπως το λένε, είναι ναι, αναφορά. Ναι. Ο οποίος έχει δύο άτομα λιγότερα στο ψηφοδέλτιό του από ότι το δικό σας. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ένα ψηφοδέλτιο, πέραν ότι είναι μεγαλύτερο σε αριθμό, είναι πολύ σημαντικοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό και στα τοπικά συμβούλια, σε όλα τα χωριά και σε όλα τα νησιά, αλλά και στο κεντρικό μας ψηφοδέλτιο των 60 ατόμων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τη Δρυμαλία και για τον παλιό Δήμο της Νάξου, αλλά και για όλα τα νησάκια. Mm-hmm. Είναι σημαντικό λοιπόν και το κεντρικό ψηφοδέλτιο με ανθρώπους και έμπειρους και ικανούς και αυτοδιοικητικούς, νέους και παλιούς, και νέα πρόσωπα τα οποία έχουν στελεχώσει αυτό το ψηφοδέλτιο με μοναδικό στόχο σε πρώτη φάση την νίκη στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και σε δεύτερη φάση το ξεδίπλωμα όλου του δημοτικού μας προγράμματος για την υλοποίηση του δημοτικού προγράμματος της δύναμης αλλαγής. Το πρόγραμμα της παράταξής σας πότε θα είναι έτοιμο, πότε θα ανακοινωθεί? Πιστεύω στην ερχόμενη εβδομάδα. Γίνονται κάποιες νέες τώρα επικαιροποιήσεις του προγράμματος, συμπληρώσεις κλπ. Είμαστε στη φάση της τελικής επεξεργασίας και πιστεύω ότι θα είναι στο τυπογραφείο μέσα σε λίγες μέρες. Η προεκλογική περίοδος μπορεί να έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά τυπικά ξεκινάει στις 8 του μήνα, 8 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, από την ανακήρυξη των συνδυασμών, η οποία θα γίνει μέχρι τις 10 του μηνός αυτού σύμφωνα με την νομοθεσία. Ναι, ναι. Αλλά επί της ουσίας όλοι τώρα ασχολούνται με τις δημοτικές εκλογές. Καλό είναι αυτό, σημαντικό είναι αυτό, ο κόσμος να ασχολείται, γιατί πρέπει να αναδειχθούν τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που έχει ανάγκη ο τόπος και η επίλυσή τους. Και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ένα και μοναδικό στόχο: αφενός να αναδείξουμε τα θέματα των προβλημάτων και αφετέρου να προτείνουμε στους δημότες μας τις λύσεις τις οποίες έχουμε για αυτούς. Τις λύσεις. Μάλιστα. Οι λύσεις οι δικές μας είναι λύσεις
σε σοβαρά και χρονίζοντα ζητήματα και της καθημερινότητας των δημοτών, καθαριότητα, ίδρυυση, ασφάλεια, πεζοδρόμια, όλα αυτά, αλλά και η δρομολόγηση μεγάλων και σπουδαίων έργων που, έχει ανάγκη, που έχουν ανάγκη τα νησιά. Mm-hmm. Όπως είναι λιμάνια, αεροδρόμια, θέματα φράγματα, νερά, φαλατώσεις και όλα τα μεγάλα ζητήματα, τα οποία χωροταξία, σχέδια πόλης και όλα αυτά τα μεγάλα θέματα, τα οποία θα τα πούμε και θα τα ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά όλη αυτή την περίοδο, την προεκλογική, αυτές τις επόμενες 40 μέρες. Μάλιστα, πώς θα κινηθεί η προεκλογική σας εκστρατεία, κύριε Χατζηανδρέου? Θα κινηθούμε σε όλα τα χωριά, τα νησιά και στην πόλη της Νάξου, και αναφέρομαι ειδικά στην πόλη της Νάξου, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ζει, βιώνει μέσα στην πόλη της Νάξου και τα προβλήματα... Και όλος ο πληθυσμός περνάει από την Νάξου, ας μην ζει και εδώ. Ο πληθυσμός, βλέπετε το κυκλοφοριακό χάος, η αγανάκτηση των δημοτών και των επισκεπτών, είτε είναι Ελλήνων είτε είναι τουριστών, και αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει να βρουν άμεσα λύση. Μέσα στην επόμενη περίοδο να βρεθεί άμεσα λύση για αυτά. Ανακούφιση δηλαδή, ανακούφιση του κόσμου από αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Πρέπει να δώσουμε ένα άλλο στίγμα, ένα άλλο χαρακτηρισμό για την Άξο. Έχουμε τη δυνατότητα, όλοι μας θέλουμε να δουλέψουμε για αυτό το σκοπό, και εγώ ως επικεφαλής σας διαβεβαιώ ότι έχω βάλει στοίχημα προσωπικό όλα αυτά να υλοποιηθούν και έτσι να δει η Νάξο σε ένα άλλο πρόσωπο από την 1η Ιανουαρίου και ύστερα. Ήταν, μας είχατε πει σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει, ήταν επιλογή και στρατηγική σας να μην έχετε κάνει ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που απαρτίζουν την παράταξή σας. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε τώρα τους λόγους? Οι λόγοι ήταν απλοί και προφανείς βέβαια, διότι βλέπετε ότι εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε, ένα δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε. Δεν ούτε πιέζουμε κανένα να είναι μαζί μας, ούτε εκβιάζουμε κανένα να μην είναι μαζί μας ή να μην είναι με το αντίπαλο πολιτικά ψηφοδέλτιο. Εμείς έχουμε έναν άλλο, άλλα χαρακτηριστικά, διαφορετικά ακόμα και σαν συνδυασμός, εν αντιθέσει με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, που έχω άπειρα παραδείγματα να τα πω, θα τα πούμε εν καιρό, για διάφορες πιέσεις και εκβιασμούς σε ανθρώπους οι οποίοι θέλανε να ενταχθούν στα ψηφοδέλτιά μας και τους πιέζανε και εκβιάζοντάς ακόμα και με δουλειές, ακόμα και με οτιδήποτε, με τα μαγαζιά τους κλπ. Κλπ. Γι' αυτό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τιμούν τους αντιπάλους μας και είναι πολύ κακά δείγματα δημοκρατίας και εκλογικής τακτικής. Και είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά που λέτε, κύριε Χατζηανδρέου. Τα έχω πει και θα πω και άλλα πολλά, και τους χώρους που αναπτύσσονται όλα αυτά έχουμε συζητήσει, θα τα πούμε ξανά μέσα στη διάρκεια της επόμενης, ας πούμε, περίοδου, mm-hmm, που ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 8 του Οκτώβρη. Μάλιστα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά και καλή δύναμη σε όλους, και να κρατήσουμε αυτό τον πολιτισμό που μας λέγατε, τον πολιτικό πολιτισμό που μας λέγατε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Εμείς θα το κάνουμε πράξη. Ελπίζω και εύχομαι να το κάνει και η άλλη πλευρά.